ότι είναι πολύ αγαπημένο πρόσωπο η Γογό Γαρυφάλου. Το Γογουλίνι που το λέμε. Το Γογουλινάκι μας. Και θυμάστε ότι είχαμε πει, είχαμε βγάλει τις προάλλες μια συνεντευχή που είχε πει η ίδια, ότι επειδή είχε κάποια θεματάκια, το μωρό δεν το πήρανε αμέσως στο σπίτι. Το πήραν μετά από μερικές μέρες. Το μωρό, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είναι στο σπίτι εδώ και τρεις μέρες. Το μωρό είναι 23 ημερών τώρα. Είναι ανεγέστητο κοριτσάκι και θα σας κάνω τώρα το δώρο να συνδεθούμε απευθείας με το σπίτι της Γογού Γαρυφάλου. Έλα, Γογό, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Καλημέρα. Να το χαίρεσαι, να το καταλάβει. Καλημέρα για εσάς. Ευχαριστώ. Εσύ πόσες ώρες έχεις κοιμηθεί, για πες μας. Εγώ είμαι από τις 3 η ώρα ξύπνια. Πες μας πώς είναι οι πρώτες 3 μέρες με το μωρό στο σπίτι. Θέλω να μας περιγράψεις την καθημερινότητά σου. Πώς είναι τώρα η καθημερινότητά σου, για πες μας. Γιώργο μου, δεν το συζητώ. Είναι φανταστικά. Την ταΐζω, την αλλάζω. Της μιλάω, της τραγουδάω, της χορεύω. Πιστεύω ότι επειδή λίγο σε ξέρουμε τηλεοπτικά όλοι μας, ότι θα είσαι μια εκπληκτική μαμά και νομίζω ότι δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι πιο μωρό, εσύ ή η κόρη σου. Λοιπόν, άκου γιατί αυτό το συζήταγα. Εγώ μπορεί ηλικιακά να είμαι 39 ετών. Α, είσαι 39, δεν σου φαίνεται. Αλλά εδώ και εδώ, ναι, δεν μου φαίνεται, αλλά είμαι. Ναι. Αλλά στην καρδούλα μου και στο μυαλό μου είμαι 9 ετών. Οπότε καταλαβαίνεις τι δροσιά και τι κέφι έχω για την κόρη μου. Πες μου, ναι, πες μου κάτι, κοιμάται το βράδυ ή σε ξυπνάει συνέχεια? Όχι, κοιμάται. Γενικά είναι η ωραία κοιμωμένη. Κοιμόμαστε. Κοιμόμαστε καλά. Αλλά σε αυτήν την ηλικία την έχετε στο δρόμο. Δύο-τρεις ώρες θέλει να κοιμάται. Όχι, λέω ότι κοιμάται καλά το βράδυ. Ναι, ναι. Την έχετε στο δρόμο. Κοιμάται καλά, αλλά το φαγητό της πρέπει να το δίνουμε. Ναι. Κοιμάται στο δωμάτιό σας, στο κρεβατάκι της ή την έχετε σε άλλο δωμάτιο? Την έχουμε στο λικνάκι της. Εγώ και μπαμπάς στο δωμάτιο. Βέβαια έχω και βοήθεια τη μαμά μου στο σπίτι, γιατί όπως καταλαβαίνεις, δύο μωρά όπως το είπες και εσύ δεν παλεύονται. Τα άγχη σου ποια είναι? Κάτσε τώρα, μπάνιο τις κάνεις εύκολα ή όχι? Με βοήθεια. Τι, με βοήθεια. Δεν μπορώ μόνιμα ακόμα. Τρέμω. Τρέμεις, γιατί θυμάμαι και εγώ τις πρώτες μέρες που κράταγα τα παιδιά μου μωρά στο σπίτι, νόμιζα ότι θα είναι σαν κούκλες, ξέρεις, που θα πέσουν κάτω και θα σπάσουν. Ότι είναι σαν, ναι, αλαβάστρινα, ας πούμε. Και εγώ, Γιώργο μου, επειδή σε καταλαβαίνω τώρα, έχω το ίδιο συνέστημα, ότι πιάνω τη μικρούλα και λέω, αχ, αγχώνομαι με το παραμικρό. Ναι, τι είναι αυτό που σε αγχώνει περισσότερο, Γογό μου, δηλαδή ποια είναι τα μεγαλύτερα άγχη σου τώρα τις πρώτες μέρες στο σπίτι? Είναι και ακόμα και το φαγητό της που της το δίνω, παρόλο που η μικρούλα λίγο νοσηλεύτηκε στη θερμοκοιτίδα και είχα την ευκαιρία να εκπαιδευτώ συσσαγωγικά, τώρα που την έχω εδώ και στο φαγητό της ακόμα φοβάμαι. Και που αναπνέει φοβάμαι, τι να σου πω. Σηκώνεσαι το βράδυ, επειδή εγώ το έκανα, θυμάμαι όταν τα παιδιά μου πολύ μωρά, να δεις αν αναπνέει, γιατί εγώ αυτό έκανα, ξύπναγα να δω αν αναπνέουνε. Γιώργο μου, δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι καθόλου. Κοίτα, τι ζωντα. Λέει, δεν κοιμάμαι και το λέει με ένα τέτοιο μεγάλο χαμόγελο φωτεινό. Μα είναι τόσο επικισμένη. Υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία. Τι ωραίο πράγμα, δηλαδή, πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι παλιά με ξυπνάγανε με τηλέφωνα, η μαμά μου χτύπαγε τα κουδούνια και δεν ξύπναγα. Τώρα κάθομαι και κάνω διαλογισμό και δεν με νοιάζει τίποτα. Μεγάλο πράγμα. Ποια ήταν η πιο δυνατή στιγμή για σένα σε όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον κόσμο το κοριτσάκι σας? Όλες είναι δυνατές στιγμές. Το εύχομαι να το ζήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Από τη στιγμή που βγήκε από την κυλίτσα μου και είδα το ποδαράκι της, τρελάθηκα. Ο σύζυγός το πρώτο φυλάκι. Μπήκε μέσα ο άντρας στην διαδικασία του τοκετού? Όχι. Όχι, Όχι, δεν μπήκε, γιατί είναι κεσαρική και θεωρείται κανονικό χειρουργείο, οπότε δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Τώρα, άμα κλάψει το παιδί, δεν θα σηκώνεται ποτέ ο σύζυγος ή μόνο εσύ? Ο σύζυγός μου, επειδή διατηρεί νυχτερινό μαγαζί, έχουμε βάλει λίγο βάρδιες. Χτες, ας πούμε, ναι, γύρισε 3 η ώρα, την τάισε, μετά είχα εγώ τη συνέχεια και όλη μέρα εγώ με τη μαμά και το καθεξής. Να σου πω κάτι, εγώ, κλάματα έχετε ή όχι, είναι ήσυχο μωρό? Κλάματα έχετε, κλαίει γενικά? Όχι, δεν κλαίει. Δεν κλαίει, Αλλά κι εγώ έτσι ήμουνα μωρό και άλλαξα στην πορεία. Μετά εκλαγές. Χαμός μετά. Μετά έκανε τα χειρότερα. Γεγονός, άστο. Κοίτα, το θέμα είναι να μην κάνουμε και τους άλλους γύρω μας να κλαίνε για μας. Γιατί για αυτό το ζητούμενο. Στη ζωή ποτέ.
Πάντως, Γιώργο, είναι ίδια εγώ. Ίδια, ε. Ίδια. Πού είναι η ίδια, πες. Ίδια, ναι, στην αρχή. Στην αρχή, με το που βγήκε, ναι, ήταν ίδια ο μπαμπάς της. Τώρα και τα ματάκια μου έχει και τους μορφασμούς μου και έτσι που κοιμόμαι εγώ, κοιμάται και η μπεμπούλα μου. Όλα ίδια, ίδια, ίδια. Να σου πω κάτι, μαλάκια έχει ή όχι? Ναι, καλά, έχουμε πολύ μαλλιά, φοράμε και κορδέλες. Φοράμε και κορδέλες. Φαντάζομαι όχι τόσο μεγάλες σαν τις δικές σου εκεί, αυτά που έχεις εσύ πάνω στα μαλλιά. Φαντάζομαι λίγο πιο, κάτι πιο light. Όχι, σε πληροφορώ ότι τόσα και αλλά τόσα τις βάζω. Είμαι σίγουρος ότι περιμένεις να μακρύνουν τα μαλλιά της για να τις κάνεις διάφορα κόλπα στα μαλλιά. Είσαι πάρα πολύ σίγουρος αυτό που φαντάστηκες. Περιμένω πώς και πώς θα γίνουν μακριά μακριά να κάνουμε τα ίδια styling. Ναι, σε φαντάζομαι από τις μαμάδες που παίρνουν το ίδιο σετ για την κόρη, φοράνε το ίδιο και είναι σετάκι μαζί. Ονοματάκι σκεφτήκατε. Ρόζ, όλα ροζ. Όνομα σκεφτήκατε. Ναι. Πώς. Ναι, ναι, το όνομα είναι Αλίκη Καλλιόπη. Της οποία... μαμάς του Κυριάκου και της μαμάς της δικής μου. Τέλεια, και... τα συνδύασες και τα δύο. Μπράβο. Και ποιο από τα δύο θα κυριαρχεί, του Κυριάκου, ναι, ή της... ποιο από τα δύο, γιατί δεν μπορεί να έχει δύο ονόματα. Το Αλίκη, το Καλλιόπη θα το κρατήσει βέβαια. Το Καλλιόπη, το Καλλιόπη, το Αλίκη θα μείνει. Κοίταξε να δεις, θα αφήσω την Μπέμπα να επιλέξει επί της ουσίας. Α. Θα ακουστούν και τα δύο κανονικότατα. Θα τη λέτε Καλλιόπη. Χωρίς διακοπές, χωρίς κοψίματα, χωρίς τίποτα. Καλλιόπη Αλίκη δηλαδή, κανονικά. Αλίκη Καλλιόπη, εντάξει. Αμέ. Αλίκη Καλλιόπη, ναι. Αλίκη. Και θα επιλέξει όταν μεγαλώσει η ίδια. Ναι. Εγώ δεν θέλω να έχω περιορισμούς με το παιδί μου. Θέλω να έχει εκείνη γνώμη για τα πάντα. Ωραίο αυτό που είπες. Γιατί ο καλός γονιός δεν είναι αυτός που θέλει να γίνει το παιδί του αυτό που ονειρεύεται εκείνος, αλλά να βοηθήσει το παιδί του να γίνει αυτό που ονειρεύεται το παιδί. Γογό μου, να σε ρωτήσω το σώμα σου πώς το νιώθεις τώρα. Ωραία. Πώς νιώθεις το σώμα σου με όλη την αλλαγή που περνάει. Έφυγε η κυλίτσα. Ναι. Ξεφούσκωσα τα χεράκια, τα ποδαράκια, όλα. Ξεκίνησες γυμναστική διατροφή, πώς τρέφεσαι τώρα? Όχι. Όχι, γιατί για 40 μέρες έχω τα ράματα και δεν κάνει. Βέβαια, όμως είμαι χειρουργείο. Στην ίδια φόρμα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχεις τα άγχη δηλαδή αυτά, να χάσεις τα κιλά που έχουν πολλές γυναίκες, να χάσεις τα κιλά της εγκυμοσύνης γρήγορα κτλ. Δεν έχεις τέτοιο άγχος. Μόνο Γιώργο μου, τα χάσα, αλλά και να σου πω και κάτι, και 5 κιλά να μείνουν περιτά, δεν και, πειράζει. Έτσι, μπράβο, ρε κορίτσια. Καλά, χαρά, ρε παιδί. Βέβαια. Είναι κάποιες γυναίκες... Αν μια Μπέμπα 2-300. Είναι κάποιες γυναίκες που είναι πλασμένες για να γίνουν μαμάδες. Ναι, δηλαδή, ναι, κοίτα το στο πρόσωπό της. Εγώ έχω μείνει με αυτό, δηλαδή, μου εκπέμπεις τέτοιο ενθουσιασμό. Μπράβο, κορίτσι μου, δηλαδή. Ωραία. Γογούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά, κούκλα, ναι, μου, ευτυχισμένη, να δεις την κόρη σου όπως εκείνη επιθυμεί. Εγώ ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι σε όλες που δεν έχουν κάνει εκεί παιδάκια να κάνουν σύντομα. Ευχαριστούμε. Καμία δεν έχει κάνει παιδάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Μόνο εγώ έχω κάνει παιδάκια. Εγώ. Να κάνουνε. Φεύγουμε τώρα, πηγαίνουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, κουκούλα. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά, φιλιά, να είσαι καλά, κουκούλα.